Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στα κοινοτικά κονδύλια που φτάνουν στις χώρες μέλη για την αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που λαμβάνει το χαρακτήρα του φτωχού συγγενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τα πεπραγμένα έδειξαν ότι την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απορρόφησης φτάνει στο 12,4%, στην Ελλάδα αυτός μόλις και μεταβίας φτάνει το 5%. Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν προβάδισμα 2% στην αξιοποίηση, ενώ η Πορτογαλία έχει 5 φορές μεγαλύτερη ποσοστιαία απορρόφηση. Και όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα μέχρι το 2009 ξεπερνούσε σε απορρόφηση το 21%. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τη βιώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον. Η απορροφητικότητα, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι πολύ μικρή. Θα δώσω ένα παράδειγμα ότι τα σχέδια βελτίωσης του 2011, κάποια είναι ακόμα σε προεγκρίσεις, κάποια δεν έχουν υλοποιηθεί και τα χρήματα που έχουν εκταμιευθεί είναι περίπου στο 1/3. Την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα υπολείπεται τον άλλο χωρό δυστυχώς. Είναι στην προτελευταία θέση μαζί με τη Μάλτα και αυτό δεν βοηθάει για την πλήρη απορρόφηση σε μια περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται κονδύλια. Τα κοινοτικά κονδύλια μένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεκμετάλλευτα την ώρα που η ύπαιθρο στενάζει και οι αγρότες διανύουν, όπως λένε, τα χειρότερα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας. Αναγκασμένοι να πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους, δίχως ουσιαστική αγροτική πολιτική που να τους βοηθάει, όπως λένε, να κρατήσουν ζωντανές περιουσίες τους. Τόσα χρόνια, γιατί αυτά δεν γίνανε ούτε φέτο, ούτε πέρυσι, ούτε παραπρόπερσι. Τόσα χρόνια δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Αυτό τα κλείνει όλα μέσα. Εφόσον δεν έχεις ένα μέσο χρηματοδότηση. Εφόσον ο αγρότης δεν έχει λεφτά στη τσέπη του, εφόσον δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες, είτε ερευνητικά κέντρα λέγονται αυτά, είτε διευθύνσεις γεωργίας, είτε οτιδήποτε μπορεί να στηρίξει τον αγρότη. Πώς θα απορροφηθούν τα πακέτα αυτά? Η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια εξηγούν οι αγρότες ότι ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, καθώς αν εξαιρέσει κανείς τα ποσά που διαθέτει ως κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα για τη συγχρηματοδότηση δεν έχει ούτε η χώρα, αλλά ούτε και η παραγωγή. Η πραγματικότητα είναι ότι η έλλειψη ρευστότητας και η οικονομική κρίση έχει φέρει αυτή την κατάσταση. Δεκτές όλες οι επιχορηγήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πώς? Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, που άφησε εχμές για την ανεπάρκεια των κυβερνητικών χειρισμών. Έχουμε κυβέρνηση, διότι αυτά τα κοινωνικά κονδύλια ουσιαστικά προωθούνται αποκλειστικά από την ελληνική πολιτεία, άρα δεν έχουμε κάνει όλη την προετοιμασία και δεν έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές ακριβώς για να είμαστε πρωτοπόροι στην απορρόφηση κοινωνικών κονδυλίων.